Γεια σας. Είμαι ο Γιαμάς ο Δημήτρης και αυτό είναι το Τενερέ. Ή ο μύθος συνεχίζεται. Από πού να ξεκινήσω τώρα για το Τενερέ. Τενερέ παρουσίασε η Yamaha το πρώτο Τενερέ το 1983. Από τότε και μετά αυτή η μοτοσυκλέτα, η οποία ήταν στηριγμένη στις μοτοσυκλέτες που έτρεχαν στο τότε Παρίσι Ντακάρ. Για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, συν 50, μάλλον 50 συν την ημέρα και πολύ κρύο τη νύχτα, με ειδικές διαδρομές 900 και 1000 χιλιόμετρων, όπου δοκιμάζονται αναβάτες και οδηγοί σε πολύ δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, τότε η Yamaha έτρεχε με ένα θρυλικό XT500, το οποίο το είχε μετατρέψει με ένα μεγάλο ρεζερβουάρ βενζίνης για να μπορεί να κάνει μεγάλες αποστάσεις. Πάνω σε αυτό στηρίχτηκε και έβγαλε το πρώτο Τενερέ του 83, που ήταν μια μοτοσυκλέτα γενικής χρήσης, on-off, δηλαδή μπορούσε να πάει και άσφαλτο και χώμα. Ήταν η πρώτη super enduro, δεν υπήρχε σε καμία άλλη εταιρεία ή αυτό το μοντέλο, αυτό το σχέδιο δεν υπήρχε. Πάνω εκεί στηρίχτηκαν και όλα τα μετέπειτα και των άλλων εταιριών, αλλά και της Yamaha τα μοντέλα. Στη συνέχεια, μετά το Tenere 600, το μεγάλωσε, το έκανε Tenere 7,5, το οποίο ήταν δικύλιδρο πιο δυνατό, πιο ταξιδιάρικο, μετά το ξαναμεγάλωσε, το έκανε 1200. Έβγαλε μια σειρά Tenere, λοιπόν, η οποία πάντα στόχος ήταν να είναι μοτοσυκλέτες οι οποίες να μπορούν να πάνε παντού. Συνηθίζουμε να λέμε on-off μια μοτοσυκλέτα ή να λέμε 50-50, δηλαδή μια μοτοσυκλέτα συνήθως αυτού του τύπου πηγαίνει στο χώμα, αλλά όχι με δυνατότητες 100%, πάει καλά στο χώμα με 50% από μια χωμάτινη καθαρή. Ή αντίθετα, στην άσφαλτο πάει επίσης με 50% σε σχέση με μια ασφάλτινη. Δεν είναι ούτε η τέλεια ασφάλτινη, ούτε η τέλεια χωμάτινη. Και έχει και διάφορες παραλλαγές τύπου 70-30, 20-80 κτλ. Ανάλογα χώμα άσφαλτο. Τα Τενερέ πάντα ήταν μοτοσυκλέτες οι οποίες πηγαίνανε καλύτερα από 50-50, δηλαδή πηγαίνανε 70-80% χώμα και 80% άσφαλτο. Θα τολμήσω να πω ότι αυτή η μοτοσυκλέτα πηγαίνει 100% χώμα, 100% άσφαλτο. Ακούγεται λίγο θρασί, τουλάχιστον θα έλεγα, αλλά όταν μια μοτοσυκλέτα μπορεί να ταξιδεύει με 200 χιλιόμετρα την ώρα στην άσφαλτο, με σταθερότητα, φορτωμένη, με τρεις βαλίτσες, αναβάτες, με ασφάλεια, να μπορεί να προσπεράσει παντού, να πατάει στον δρόμο τέλεια, να έχει καταπληκτικά φρένα και την ίδια ώρα να μπορεί να στρίψει σε οποιοδήποτε χωματόδρομο και να κινείται σχεδόν ως ένα καθαρό αιμο βαρύ εντούρο. Βαρύ δεν είναι βαριά, είναι ελαφριά, μην παρεξηγηθώ, αλλά σε σχέση με τα καθαρό αιμα εντούρο εννοώ. Αυτή η μοτοσυκλέτα τολμώ να πω ότι είναι καθαρό αιμο στην άσφαλτο, καθαρό αιμο και στο χώμα. Λοιπόν, δεν φτάνει ο χρόνος ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πω δύο λόγια για τη μοτοσυκλέτα. Έχει ένα κινητήρα δικύλιδρο, σχεδόν 700 κυβικά, ο οποίος έχει ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών. Είναι εκπληκτικός, πραγματικά δεν έχει πουθενά τρύπα ισχύως ή ξέσπασμα απότομο ή οτιδήποτε. Έχει βγει στο Motorrad, που είναι ένα πολύ, πολύ έτσι, περιοδικό γερμανικό που το εμπιστεύονται όλοι, καταξιωμένο κτλ. Έχει γίνει τεστ αξιοπιστίας και έχει βγει ο νούμερο ένα κινητήρας από οτιδήποτε κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε αξιοπιστία. Και το έχει αποδείξει και όλα, γιατί αυτός ο κινητήρας φοράει και το MT-07 και το XSR και ο ίδιος κινητήρας κυκλοφορεί 2-3 χρόνια, δεν έχει πάθει το παραμικρό. Αυτός είναι ο κινητήρας με πολύ γρήγορα. Έχει ανάποδο μπροστινό, upside down, για όσους ξέρουν συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από ένα συμβατικό πρωινό, μπροστινό. Είναι πολύ καλό και στο χώμα. Έχει ένα ταμπλό το οποίο είναι ψηφιακό και έχει πληροφορίες πολλές. Έχει ABS, το οποίο όμως μπορείς να το απορριθμίσεις, να το απομονώσεις από το ταμπλό, γιατί στο χώμα δεν λειτουργεί το ABS καλά. Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι στημένη να πας άνετα ένα ταξίδι μεγάλο στην άσφαλτο και να πας άνετα και στο χώμα φορτωμένος παντού. Είναι πραγματικά μια μοτοσυκλέτα διπλής χρήσης. Και είναι ένα θρυλικό όνομα το οποίο υπάρχει από το 1983 μέχρι σήμερα και όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι πραγματικά τα Τενερέ είναι θρύλος.